Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε, νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, γιατί μαζί μα είναι ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο που μα κάνει να χαμογελούμε, ο Γιώργο Καπουτζήδη. Γιώργο, μου καλησπέρα, καλώ ήρθατε στο ΤΕΤΑΤΕΤ. Tet". Καλησπέρα, καλησπέρα, Τάσο, καλησπέρα σε όλη την Κύπρο. Μου έλεγε πόσο ενθουσιασμένο είσαι για το Πρισίλα. Ναι. Που ανεβαίνει αυτόν τον καιρό στην Αθήνα. Ανεβαίνει στο θέατρο μπάτμιγκτον, ξεκινάμε στι 6 Μαου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, ένα πολύ αστείο, πολύ ε, ξεσηκωτικό επίσης, πολύ διασκεδαστικό έργο, αλλά και συγκινητικό. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία που εμένα μου αρέσουν πολύ. Το γέλιο, την, ε, ε, το χορό και το τραγούδι, αλλά και τη συγκίνηση. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο Πρισσίλα. Για μένα είναι η σημαντικότερη νομίζω δουλειά που έχω κάνει στο θέατρο. Για όσου δεν το ξέρουν, το Πρεσίλα μια... ξεκίνησε μάλλον η ιστορία τη Πρεσίλα, τη Βασίλισσα Τσερήμου, από μια α, Αυστραλέζικη ταινία. Μια μικρή παραγωγή του 1994, η οποία έφτασε μέχρι τα Όσκαρ εκείνη τη χρονιά και πήρε Όσκαρ Κωνσταντινιό, και αργότερα έγινε musical. Ένα musical το οποίο έχει παίξει στι ΗΠΑ, στην Αγγλία, στη Σουηδία, στη Βραζιλία, στην, αλλού, στην Ιταλία. Έχει πάρει βραβεία σε όλε αυτέ τι χώρε που που παίχτηκε και τώρα ήρθε η σειρά της Ελλάδας και νομίζω και της Αργεντινής που θα παίζεται ταυτόχρονα. Και θα είσαι μια drag queen. Θα είμαι ο Τίκ, ο οποίος είναι ένας ε, ε, κύριος που ήταν κάποτε παντρεμένος και έκανε και ένα παιδί, αλλά έφυγε από αυτό το γάμο και πήγε στο Σίδνεϊ όπου έγινε drag queen. Το βράδυ δηλαδή έκανε show σε κλαμπ σε ντυμένος ε, ντράκ ε, ε, ρούχα, γυναίκα κύριε. τις περισσότερες φορές ε, αλλά χτυπάει το τηλέφωνο σε κάποια φάση και είναι η γυναίκα του η οποία τον αγαπάει πάρα πολύ και δεν έχει κανένα θέμα με αυτό ε, δεν ζουν μαζί αλλά είναι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται και του λέει ότι πρέπει να γνωρίσεις το γιό σου Τίκ, να έρθεις να το συναντήσει επιτέλους οπότε ξεκινάει ένα ταξίδι από το Σίδνεϊ μέχρι το κέντρο της Αυστραλίας ε, εκεί όπου ζει η πρώην σύζυγός του μαζί με τον γιο του και πηγαίνει εκεί να συναντήσει το παιδί του με την ελπίδα ότι το παιδί του θα τον αποδεχτεί κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι και το, το πολύ πολύ συγκινητικό κομμάτι αυτής της, αυτής της ιστορίας. Στο ταξίδι αυτό δεν είναι μόνο του όμως, είναι μαζί με τον Άνταμ ε, και την Μπερναντέτ. Ο Άνταμ είναι επίσης ένας, ε, αυτός είναι ένας νέος γιατί είναι σαραντάρης πια όπως και εγώ. Ε, μια νέα drag queen, ας πούμε, και η Μπερναντέτ είναι μια γυναίκα. Ήτανε, κάποτε ήταν άντρας, έκανε όμως επέμβαση και εδώ και πολλά πολλά χρόνια είναι μια κανονικότητα τη γυναίκα. Και αυτή είναι ο Παναγιώτης Πετράκης και ο αυτή Φώτης Εργουλόπουλος. ναι, ο Παναγιώτης Πετράκης είναι ο Άνταμ και η Μπερναντέτ είναι ο Φώτης Εργουλόπουλος. Καλά, φαντάζομαι στις πρόβασεις πρέπει να ρίξετε τρελό γέλιο. Πολύ, πολύ. Α, θέλω να σου πω όμως ότι πραγματικά όσο και γελάμε, γιατί πραγματικά γελάμε πολύ, τόσο και κρατάμε την αναπνοή μας τις συγκινητικές στιγμές, γιατί βγαίνουν πολύ, πολύ αληθινές και πολύ ανθρώπινες πραγματικά. Και είναι και ένα στίχημα σε, αυτό το έργο. Αλλά ναι, έχουμε ρίξει πολύ γέλιο και στα, στα αστεία και επίσης και πολύ δουλειά και στο χορό και στο τραγούδι. Έχει υπέροχα τραγούδι αυτή η παράσταση. Είχε καθόλου δεύτερε σκέψει. Α πούμε, είπε, oh, Ωχ, εγώ, θα έρθει η οικογένειά μου να με δει drag queen. Ε, ακόμα κι αν είχα, γιατί σίγουρα κάπου το σκέφτεσαι κι αυτό. Τηλεφώνησε η μητέρα μου τις προάλλες και μου είπα, αγόρι μου, εγώ θέλω να παίξει αυτό το οποίο εσύ ε, πιστεύεις ότι είναι ωραίο. Και για να πιστεύεις εσύ ότι είναι ωραίο, θα είναι ωραίο, δεν έχω καμία αμφιβολία. Και θα είναι πολύ όμορφη ιστορία και πολύ συγκινητική έτσι όπως την άκουσα και πολύ αστεία. Και δηλαδή, ακόμα κι αν είχα δεύτερες σκέψεις, αν πήγαιναν να αναπτυχθούν, μου τις κατέριψε. Λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, είναι ένας ωραίος ρόλος και θέλω να το κάνεις. Σου έκαναν ποτέ πρόβλημα οι γονείς σου για ρόλους που σε είδαν να παίζεις? Όχι, όχι. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Κάτι που θεωρείς ότι θα είναι το καλύτερό σου στην τηλεόραση. Ναι, το εύχομαι. Και ξέρεις... Αν με δυσκόλεψε κάτι το Πρισίλα είναι σε αυτό. Γιατί σε αυτό που ετοιμάζω την τηλεόραση και που δεν μπορώ να σα πω πολλά πράγματα για την υπόθεση, μπορώ όμω να σου πω κάποια πράγματα για το ρόλο μου. Είναι ότι είναι ένα, παρόλο που είναι κομμωδία και παρόλο που έχει χιούμορ αυτό ο άνθρωπο, είναι ένα ρόλο, ο οποίο είναι ένα άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι αγέλαστο. Θα μπορούσε κάποιο να τον πει ακόμα και ψυχρό. Έχω λοιπόν μπει σε αυτή τη διαδικασία ότι έχω να γράψω κάτι τέτοιο mm -hmm. και ξαφνικά προκύπτει το Πρισίλα το οποίο είναι μέσα στο χορό και στο τραγούδι. Αυτό με δυσκόλεψε πολύ γιατί είχα μπει σε μια διαδικασία του να γίνω σαν άνθρωπος λίγο πιο... Να γίνω... Έγραφα εν πάση περιπτώσει για τον εαυτό μου ένα χαρακτήρα που είναι πολύ... Πολύ σοβαρός, είναι αγέλαστο αυτός ο άνθρωπο, για τους δικούς του λόγους και ξαφνικά σκάει το Πρεσίλε το οποίο είναι με στη χαρά και, στη... Θα... <laughs> και, στο τραγούδι. Αυτό με δυσκόλεψε. Στο cast, στην ομάδα, θα έχει κάποιο από το παραπέντε, από την παρέα του παραπέντε. Ε, δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Δεν έχουμε. Και το cast είναι και κάτι που το οποίο δεν θα το αποφασίσω εγώ μόνο μου. Θα το συζητήσουμε με το σκηνοθέτη, με το κανάλι, με του παραγωγού, με του συνεργάτε. Θα τα τους... δούμε και αυτά όλα αν θα γίνουν. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Αλλά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Το κανάλι είναι το mega. Ναι, ναι, ναι. 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 Ε, εύχομαι να μην αλλάξει κάτι <laughs> μέχρι <laughs> το να βγει η σειρά. Και πα για τον Οκτώβριο. Για το όταν θα ξεκινήσει η σεζόν. Ο Έμβριο θα είναι αυτό πότε θα είναι, κάπου εκεί. Όταν okay. θα ξεκινήσει. Άρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, μετά από πόσα χρόνια είναι, 6. Το παραπέντε τελείωσε το 7. Σύριαλ oh, oh, oh. ναι. βέβαια, γιατί στο μεταξύ έχω κάνει και το Twenty και yeah. το ναι. Yeah. Jazz The yeah. Tours, και το oh, παρέα, παρέα στην αλλά... Κουζίνα. Είναι σύριαλ από τότε, ναι. Περάσαν 7 χρόνια. <laughs> ναι, βέβαια. Γεράσαμε, ναι, μην το ναι. λε. Δεν <laughs> μα φαίνεται όμω. Ομορφήνα μα. Ωραία. Ε, θα θεωρείται η μεγάλη επιστροφή, το ξέρει αυτό, με τα ναι. Σύριαλ. Το, το και ίσως, ναι. ε, δεν θέλω να φανταστώ πόση πίεση ή άγχο θα νιώθει πάνω σου. Γιατί υπάρχει το φάντασμα του παραπέντε. Νομίζω ότι τώρα πια δεν αισθάνομαι πολύ πίεση και άγχο. Mm -hmm. αισθανόμουν, σίγουρα αισθανόμουν αμέσω μετά. Και νομίζω ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα που θα σκάσει αυτή η σειρά όταν έπρεπε να, όταν πρέπει να γίνει. Έχω αλλάξει και εγώ ίδιος ο άνθρωπος, ως άνθρωπος συγγνώμη, έχω ανακαλύψει κάποια πράγματα για μένα, έχουν φύγει κάποια άλλα και αυτή η σειρά και ο τρόπος με τον οποίο γράφω αυτή τη σειρά είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της εξέλιξης. Αισθάνομαι ότι είναι... Πολύ σωστή η στιγμή και ότι είναι πολύ όρημη απόφαση. Δεν είναι μια βιαστική απόφαση. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι μια βιαστική απόφαση και είναι μια πολύ συνειδητοποιημένη απόφαση, δεν έχω ιδιαίτερο άγχο και πίεση. Βαδίζω, περπατώ προς τα εκεί που θέλω να πάω. Τόσο απλά. Είπε ότι άλλαξε ως άνθρωπο. Όταν σε πρωτογνώρισα που. Έκανε τα πρώτα σου βήματα, όλοι έλεγαν ότι είσαι από τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Mm. Χωρί διβισμού, χωρί ιδιαίτερε απαιτήσει. Στι σαββατογεννημένε οι αποδοχέ σου δεν ήταν υψηλέ. Ε, στο παραπέντε, μετά με τα 50 και 60% τηλεθέαση, δεν πάτησε πόδι να ζητήσει ε, έξτρα χρήματα. Αυτό άλλαξε τώρα, Όχι. 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 Δεν είσαι αυτά που άλλαξαν δηλαδή. Όχι. Θέλω Γιατί... να πιστεύω ότι έγινε καλύτερο άνθρωπο. <laughs> Γιατί δεν το να απαιτεί. Καλώ αυτά... θέλω να πιστεύω ότι ήμουν. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε ακ... ακόμα καλύτερο. <laughs> το να απαιτεί αυτά που αξίζει, δηλαδή. δεν είναι ιδίων του καλού άνθρωπου. Ε, το να απαιτεί αυτά που αξίζει, ναι. Το, ε, <clears throat> νομίζω ότι αυτά που αξίζει τα παίρνει ούτω ή άλλω. Yeah. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα απαιτήσω και πολύ. Ούτε πρέπει να γίνω κακό, ούτε διεκδικητικό πέρα από το όριο ούτε να απαιτήσω να πάρω εγώ κάτι με αποτέλεσμα να στερηθεί κάποιος, κάτι άλλο. Ε, μία δουλειά είναι ομαδική δουλειά, όλοι μαζί είμαστε σε μία δουλειά. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για να γίνω εγώ, δεν ξέρω τι, πανίσχυρος ή πάμπλουτος ή δεν ξέρω τι. Κάνω αυτή τη δουλειά γιατί θέλω και να προσφέρω και είναι και ο βασικός λόγος που γίνεται. Δηλαδή, γι' αυτό ανεβαίνουμε πάνω στο θέατρο. Πάνω στο θέατρο, στη σκηνή του θεάτρου. δεν είμαι για τον εαυτό μου, είμαι για τον κόσμο που έχει έρθει και έχει πληρώσει και θέλει να περάσει καλά. Το ίδιο ισχύει και για μία σειρά. Ε, σε μία σειρά, λοιπόν, για να γίνει, πρέπει όλοι κατά κάποιο τρόπο να ρίξουν νερό στο κρασί του, να συνεννοηθούν, να δουν πώ θα να προχωρήσουν όλοι μαζί για να γίνει ε, μία δουλειά. Αν δηλαδή κάποιο ή κάποια από το cast που επιλέξει δεν είναι αυτή τη φιλοσοφία. Ναι. Και ζητάει. Νομίζω δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Όχι. Σου έχει τυχεί. Ε, να σκεφτώ. Όχι, δεν αισθάνομαι ότι μου έχει τύχει. Ότι κάποιο μπορεί σε κάποια φάση να χάσει το λογαριασμό. Ναι, αυτό μου έχει τύχει. Θέλω να σου πω, όταν έκανα το 20, έκανα το. Έκανα το 20 το 2009-2010 και το 2010-2011 έκανε το Jazz The Two Το 20 ήταν η πιο φτηνή παραγωγή του Μέγκα εκείνη τη χρονιά και το Jazz The Two την επόμενη ήταν η πιο ακριβή παραγωγή. Έτσι ήταν η φύση τη δουλειά όμω. Δεν πήγα στο 20 με την απέτηση να πάρω τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνα μετά ε, ω παρουσιαστή ενό πολύ μεγάλους σοου. ήξερα ότι ήμουν στην πιο μικρή και πιο φτηνή και πιο ιδιαίτερη εσωτερική παραγωγή του Μέγκα. Οπότε θα πληρωθώ ανάλογα. Πήρα λοιπόν λίγα χρήματα. Όταν πήγα στο Τζάζι Τουοβάς τα χρήματα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα γιατί ήταν η πιο μεγάλη παραγωγή για την οποία είχε υπολογιστεί ένα μεγάλο μπάτζετ. Το βλέπω κάπω έτσι. Για ένα παιδί που μεγάλωσε στην επαρχία, που ήρθε στην Αθήνα και δούλευε σε καφετέρια για να τα βγάλει πέρα, που έτρωγε πατατάκια το τελευταίο Σαββατοκυριακό του μήνα... <laughs> που τέλειωναν τα λεφτά, ε! Που δεν θα ήταν λογικό να αποκτήσει αυτό το παιδί αποθυμένα σε σχέση με τα οικονομικά. Όχι, αποθυμένα σε σχέση με τα οικονομικά δεν είχα ποτέ. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η εμπειρία που είχα. Και... Ήταν πολύ σημαντική και πολύ περίεργη και ίσως γι' αυτό να, να, προσπαθώ να εξηγήσω κάτι σε κάποιους και να μην το καταλαβαίνουν. Η εμπειρία που είχαμε με το Λαχείο σαν οικογένεια, όταν στα 15 μου ο πατέρα μου είχε κερδίσει τον πρώτο αριθμό στο Λαχείο και ήρθαν πολλά πολλά χρήματα σε μια οικογένεια, η οποία μέχρι τότε ήταν κανονική, προσεκτική οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε για εκατομμύρια 120 δραχμές. Τότε. δραχμές 120 εκατομμύρια δραχμέ ήταν. 120 εκατομμύρια δραχμές εκεί λοιπόν όταν έρχονται όλα αυτά. Ήταν αυτοί αυτοί. Λαχνός, Ναι, βέβαια, ναι, ναι. ναι, ναι. Πες oh, μου λίγο 7. αυτή τη φάση πριν να πα στο. Δηλαδή... Ε, ήταν εξωπραγματικό. Ε, Ποιο σου, ήταν σου το ανακοίνωσε. Η μητέρα μου και η αδερφή μου. Είχα γυρίσει στο σπίτι και τη ήταν να κλαίνε. Είχα... Α. Ήμουν στο φροντιστήριο. Πρώτη ηλικία πήγαινε. Είχα πάει φροντιστήριο και γυρνώντα βλέπω να κλείνει και λέω. Τι κακό συνέβη. Ναι, αρχικά, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν από χαρά. Ήταν και η γιορτή του πατέρα μου. 26 Οκτωβρίου είχε γίνει, το Αγίου Δημητρίου. Ήταν όλα μαζί μα. Έπαιρνε ο κόσμο άλλοι για να μα πούν χρόνια πολλά, άλλοι για να μα πούν για το λαχείο. Ήταν περίεργο. Οι οποίε το μάθανε. Από, από τον δι... παπά μου. Τι είχε τηλεφωνήσει ο παπά μου και μετά ήρθε ο πατέρα μου στο σπίτι. Ναι. Δεν είναι αυτό δηλαδή που κάθεσε με το λαχείο στην τηλεόραση που έκανε. Όχι, προσπάχεια. όχι, όχι. Εγώ δεν το ζήσα έτσι. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Ναι. Και εσύ πώ ένιωσε ω παιδί. Ένιωσε ότι αλλάζει η ζωή σου, αλλάζει ο κόσμο. Εγώ σου. ένα βίντεο πήρατα, τάσο. Αυτό ήθελα. <laughs> Θα πάρω ένα βίντεο να βλέπω ταινίε. Δεν ζήτησα κάτι άλλο, ούτε αυτοκίνητα, ούτε μηχανάκια. Αυτό ήθελα. Γενικότερα λοιπόν έμαθα από εκείνη την ηλικία τα χρήματα να τα τοποθετώ εκεί που είναι. Είναι ένα εργαλείο και ένα μέσο για να είναι η ζωή σου όμορφη. Δεν μπορεί να είναι όμως αυτός ο σκοπός. Δεν μπορεί να είναι το βασικό σου κίνητρο ε, στη ζωή. Αυτό πιστεύω εγώ. Ενώ θεωρείς αν δεν συνέβαινε αυτό. Μπορεί να ήταν αλλιώ τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί όντω να ζαλιζόμουν. Δεν ζαλίστηκα όμω. Mm -hmm. Δεν ζαλίστηκα στα 15. Δεν θα ζαλιστώ τώρα. Είναι αλήθεια ότι τα καλά λεφτά του παραπέντε τα έβγαλε από τι διαφημίσει παρά από τη σειρά. Σαφέστατα είδε όμω. Δεν χρειάζεται να πα να ζητήσει, <coughs> να απαιτήσει, να, να γίνει κακό. Έρχονται. Αν, αν κάτι αξίζει, mm -hmm. θα έρθει μια πρόταση η οποία θα σε βοηθήσει και θα σε πάει παραπέρα. Mm -hmm. Από Α, Α, αυτή την άποψη το, το λέω κιόλα. Τρελαίνομαι και για, Ξέρω για ότι... τα κασέκι, για όλα αυτά. Ξέρω ότι ήταν δύσκολη, πιεσμένη εποχή για σένα το παραπέντε, παρόλο που ζούσε στην απόλυτη επιτυχία, mm. αλλά την αναπολής μερικές φορές. Είναι ε... η αθωότητά σου. Αναπολώ, σίγουρα αναπολώ. Έχω ένα πρόβλημα με τη μνήμη. Αρχίζω και παθαίνω σάβα από τι αυτογεννημένε. Ξεχνάω, θέλω <laughs> να σου πω. Ενώ κάποτε είχα πολύ δυνατό μνημονικό. <laughs> Θυμάμαι πόσο ωραία ήταν. Πόσο ωραία περνούσαμε εμεί στο γύρισμα. Μπορεί στο σπίτι να ήταν πολύ μεγάλη πίεση. Και στο γύρισμα πολλέ φορέ ήταν μεγάλη πίεση. Οι άλλοι δηλαδή διασκέδαζαν και εγώ μπορεί να ήμουν στον κόσμο μου. Αλλά είχαμε περάσει πάρα πολύ όμορφα. Αυτό ναι, το σκέφτομαι. Και αισθάνομαι ότι <coughs> είναι κάτι το οποίο είναι. Μοναδικό, σπάνιο, δεν συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Θέλω να συζητήσουμε μαζί για την τηλεόραση σήμερα. Τι σου αρέσει, τι βλέπεις. Ε, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση σήμερα, από την αλήθεια. Δεν μου αρέσει, αυτό που δεν μου αρέσει στην τηλεόραση σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν τηλεόραση ασχολούνται περισσότερο με τους εαυτούς τους και με τους αντιπάλους τους ή με τους φίλους τους, μέσα σε εισαγωγικά το φίλους, και λιγότερο με τους τηλεθεατές. Δηλαδή, ε, τη τηλεόραση την κάνεις για τον τηλεθεατή, για να έχει άλλος μία παρέα. Πρέπει να νοιάζεσαι τον τηλεθεατή. Εγώ νοιαζόμουν τον τηλεθεατή. Έγραφα για τον τηλεθεατή. Τώρα βλέπω ότι οι εκπομπέ σχολιάζει μία την άλλη, τα βάζει ο ένα παρουσιαστή με τον άλλον και τέτοια πράγματα. Αυτά δεν, 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 μου αρέσουν. Είναι στοιχεία στην τηλεόραση που δεν μου αρέσουν. Και δεν μου αρέσει και η αγένεια, δεν μου αρέσει η... το δικαίωμα που νομίζουν ότι έχουν κάποιοι άνθρωποι να κρίνουν τους πάντες και τα πάντα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Ε, δεν μου αρέσουν αυτά στην τηλεόραση. Μου αρέσει η αγνότητα στην τηλεόραση και το νιάξιμο προ τον τηλεθεατή. Βίωσε ανθρωποφαγία. Ε... Όλοι στην Ελλάδα νομίζω το έχουν βιώσει. Δυστυχώ είναι ένα κακό χαρακτηριστικό μα. Την... Αχ, την αγαπώ πολύ τη χώρα μου και είμαι πολύ χαρούμενο και περήφανο που είμαι Έλληνα, αλλά έχουμε κάποια ελαττώματα τα οποία δυστυχώ είναι... είναι στενά χώρα. Μέσα σε αυτά είναι και αυτό. Όταν βλέπει ότι κάνει κάτι επιτυχία, ο Έλληνα δεν μπορεί να το χειροκροτήσει για πολύ. Από ένα σημείο και μετά θέλει να του επιτεθεί, να του το γιουχάρει, να το μειώσει, να το οτιδήποτε, να το λασπώσει. Θυμάσαι με ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ταυτιζόσουν όταν ήσουν μικρός. Όταν ήμουν μικρός-μικρός έβλεπα κυρίως Αμερικάνικες κωμωδίες. Δηλαδή έβλεπα τον Bill Cosby, αυτή ήταν η πρώτη αγαπημένη μου κωμωδία. Αχ, τους Duke θυμήθηκα τώρα, τον της Ασφάλτου, τη δυναστεία, τον Dallas πιο παλιά τον Άλφ τον Εξωγήινο και μετά από ελληνικέ σειρέ, η πρώτη που θυμάμαι που είχα αγαπήσει ήταν οι Τρει Χάριτε. Και έπειτα τα φέρετη και η απαράδεικτη. Λίγο πιο μεγάλο είμαι τώρα. Όχι, παιδί. Να σου πω, πώ εξηγεί την ανάσταση των ελληνικών σειρεαλ φέτο. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει. Και... Το περίμενε, δηλαδή, όταν ναι, άλλοι λέγανε. Το περίμενα. Το περίμενα. Ήμουν σίγουρο. Δεν θεωρούσα ότι όλη αυτή η φασαρία που γινόταν με τα τουρκικά ήταν επειδή είχαμε εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από τι τουρκικέ σειρέ. Σε ένα, 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 ποσοστό, ναι, αρέσει σε κάποιου. Σε ένα 25 ή 30% των τηλεθετών αρέσουν. Νομίζω το υπόλοιπο 70% είναι αδιάφορο προ τι τουρκικέ σειρέ. Για να είμαι ειλικρινή. Δεν τα διασκεδάσουν δηλαδή με μία σειρά από εκεί. Ε, και είναι δεκτό και το ένα και το άλλο. Γιατί γούστα είναι αυτά. Έτσι. Ε, η οπότε ήξερα ότι δεν είναι κάτι το οποίο ε, σημαίνει ότι ατελείωσαν τα ελληνικά σύριαλ. Ο κόσμος θέλει το, τα ελληνικά σύριαλ. Και είναι η δύναμη στην τηλεόραση. Πρέπει να επενδύσει ο ο, τα κανάλια εκεί. Σ' αρέσει κάποιο από αυτά που παίζονται τώρα. Δεν έχω δει να σου πω την αλήθεια και κάποιο πολύ. Δηλαδή, ξέρω ότι το κάτω παρτάλι κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορώ να σου πω ότι το έχω δει. Ένα επεισόδιο δηλαδή έχω δει και αυτό όχι ολόκληρο. Δεν έτυχε να δω πολύ. Δεν, δεν ξέρω, νομίζω. Δεν πολύ παίζει και τηλεόραση στο σπίτι, είναι η αλήθεια. Η εξαγωγή Σύρια από Κύπρο στην Ελλάδα, πώ σου φάνηκε. Μου αρέσει πολύ, γιατί όχι. Πολύ ωραία συνεργασία είναι αυτή. Αυτό ναι, αυτό το επικρατώ. Μ' αρέσει να ακούω κιόλα κυπριακά. Τα μιλά και λίγο, ε. Ε, λίγο, λίγο. <γιλά> Με βοήθεια. <γιλά> να είναι καλά η Χριστίνα ή η Αργύρι. Αυτή μας μα έμαθε φέτο, εμένα και τη δέσμευα για τον τελικό. Η Χριστίνα κάνει τη μουσική διδασκαλία στον Πρισίλα και ζήτησα βοήθεια. Ναι, είπατε μια τάκα που συζητήθηκε. Τη θυμάσαι ακόμα? Ποια από όλε. Αυτή. Από το το πιθκιάβλι ναι, ή ναι. το δίχα πιθκιάβλι. Ναι. Ποια να σα στείλω να σα πείσει. Την <laughs> κάτια δανδουλάκι, ναι. <laughs> Πάμε λοιπόν στην επιλογή του τραγουδιού της Eurovision για την Ελλάδα. Ε, ήταν περίεργη η βραδιά για σένα, εσύ είδατε λίγο αμήχανο σε σχέση με το δημόσια, τηλεόραση, air, το <laughs> σχ... Όχι, πλάκα κάναμε. το όλα. <laughs> <σχολεία, laughs> <σχολεία, laughs> Νομίζω θα ήταν λάθο, κύριε, με το σχολιάσουμε ή να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη. Okay. Ε, νομίζω ότι έπρεπε στην αρχή-αρχή και όλε τι βραδιά να ρίξουμε ένα σχόλιο. Όχι καθόλου μηχανό, δεν ήταν, ήταν και προβαρισμένο άλλωστε αυτό. Το τραγούδι που επιλέγει σου άρεσε. Το τραγούδι που επιλέγει ναι. Που ναι σου άρεσε. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Πιστεύει ότι θα πάει καλά. Ε, θέλω να πιστεύω ότι ναι, μπορεί να πάει καλά. Μου άρεσαν πολύ τα παιδιά στο live. Η Freaky Fortune. Η Freaky Fortune και ο Risky Kid. Ναι. Ε, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι θα πάει καλά. Είναι πολλέ οι μπαλάντε φέτο. Για πε, γιατί δεν έχω προλάβει να, να έχω δω δω. Έχω δει φέτος. κάποια τραγούδια, υπάρχουν κάποια ωραία τραγούδια και κάποια όχι τόσο ωραία τραγούδια. Υπάρχουν ωραία τραγούδια, αλλά είναι κυρίω αργά. Μπαλάντε. Ναι. Οπότε ένα χορευτικό τραγούδι ξεσηκωτικό, όπω είναι το δικό μα, Μπορεί και να ξεχωρίσει, δεν ξέρεις. Δεν πηγαίνουμε πάντοτε για να βγούμε πρώτοι. Είναι κέρδος το ότι είμαστε εκεί. Άρα διαφωνείς στο ότι η Κύπρος δεν είναι φέτος. Ναι, διαφωνώ. Διαφωνώ. Γιατί, να σου πω και κάτι σε σχέση και με τη βραδιά. Στην τελική ανάλυση βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι και ήμασταν και εμείς μέσα σε αυτούς, η Δέσποινα κι εγώ στο να μπορέσουν κάποια παιδιά από την Ελλάδα να κάνουν το ένα όνειρό του πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να σκοτώνουμε και τα όνειρά μα πια. Επειδή δεν βρίσκουμε 5, 10, 20 ευρώ παραπάνω. Άμα είναι έτσι, να τα κλείσουμε τα σύνορά μα, μην στέλνουμε και ομάδε ποδοσφαίρου να μην παίζουν πουθενά γιατί ξοδεύουμε χρήματα, να μην στείλουμε και ομάδα μπάσκετ να παίξει πουθενά γιατί ξοδεύουμε χρήματα, να μην φύγει και καμία αποστολή ούτε του Στίβου, ούτε του Πινκ ούτε του Τέμι, ούτε πουθενά και να ζήσουμε με αυτά που Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα όνειρα πρέπει να υπάρχουν στη νέα γενιά. Όνειρα στον αθλητισμό, όνειρα στον πολιτισμό, στη μουσική. Αυτό. Και είτε είναι στην pop μουσική, είτε είναι στην κλασική μουσική, είτε δεν ξέρω τι. Τι γίνεται να τη σκοτώσουμε τα όνειρά μα. Από την άλλη, η άλλη άποψη λέει ότι όταν υπάρχει τέτοιο οικονομικό πρόβλημα και υπάρχει κόσμο που δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να ξοδεύει για ένα διαγωνισμό. Να πα λοιπόν χωρί να, να ξοδέψει. Η Ελλάδα πηγαίνει χωρί να ξοδέψει. Η Ελλάδα βρήκε τον τρόπο και πηγαίνει όπως μπορεί να πάει, με ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι με χρήματα δημόσια. Ναι. Υπάρχει φυσικά και το, το τέλος συνδρομής που είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ στην EPU. Το οποίο ούτω ή άλλω το πληρώνει, βέβαια, από όσο γνωρίζω, αν θέλει να μεταδώσει το διαγωνισμό. Και το οποίο είναι τόσο που βγαίνει, καλύπτεται πάρα πολύ εύκολα από τη στιγμή που θα μεταδώσει το διαγωνισμό από τα, τα έσοδα. Δηλαδή δίνει 10 δραχμέ και παίρνει 100. Τώρα, αν δεν θέλει να ξοδέψει καν αυτέ τι 10 δραχμέ, μην τι ξοδέψει. Γλιτώνει 10, αλλά με το άλλο σύστημα κερδίζει 90. Η αγάπη σου με την Eurovision από, το, από πότε κρατάει? Ε, Ποιο ήταν ο πρώτο διαγωνισμό που είδε, Έλα να κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που θυμάμαι καθαρά. Yeah. Ήταν του 78. Δηλαδή που έχω πολύ έντονη μνήμη. Το ήταν του 78 όταν το είχαμε στείλει το. Yeah. το Τσάρλι Τσάπλου με την τάνια τη Ανακλείδω. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι είχαμε το δίσκο από το μάθημα σολφέζ. Ήμουν 6 χρονών το 78. Γιώργο, μου να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί στο τέτα τέτ με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Επιστρέψαμε στο απόψινό τα τετ με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Γιώργο μου, πε μου για εκείνη τη βραδιά και για την δεσπίνα. Πολλοί λένε, γιατί την βλέπουν τώρα και στο, στο The Voice, ότι έτσι αυτή η παρέα που ξεκίνησε από πέρσι, αυτή η φιλία σα μάλλον που ξεκίνησε από την περσινή επιλογή τη Eurovision, την βοήθησε και αυτή να, να, δείξει αυτή την πλευρά του χαρακτήρα τη. Ε, νομίζω ότι Υπάρχει κάποιο λόγο που συναντιούνται τελικά οι άνθρωποι, ίσω, και δεν είναι τυχαίο. Πραγματικά και το ότι γίναμε φίλοι και ότι περνάμε όμορφα. Ε, αυτό που βλέπετε είναι. Τουλάχιστον εγώ αυτή τη δέσπει να γνώρισα. Ναι, αυτό που βλέπετε είναι πραγματικά. Και... και χαίρομαι αν αυτή η βραδιά αποτέλεσε αφορμή στο να δούνε κάποιοι άνθρωποι τη δέσποινα έτσι όπως ε, πραγματικά είναι. Έχει μιλήσει και η ίδια για αυτό το θέμα και αναρωτιέται πολλές φορές και λέει «Μπορεί να φταίω και εγώ που δεν το βλέπατε, τι να πω». Δεν ξέρω, είπε... ας την αφήσουμε να μιλήσει η ίδια γι' αυτό. Λέ, είπε μια τάκα, καλά πόσο τέρας νομίζατε. <laughs> είπε και το άλλο το φοβερό που... Αυτό με ενέπνευσε και μίλησε έτσι όπως μίλησε. Μου είπε ότι εγώ με τον Γιώργο και κάτω από το φως του πορφητήρα θα το ξανά <laughs> Οπότε αυτό είναι και η δικιά μου η απάντηση. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που Πώ ε, πώς το πω, θέλανε ίσως κάτι άλλο, αλλά πρέπει και αυτοί να καταλάβουν την κατάσταση που επικρατεί. Δεν είναι ότι τους κατηγορώ, τους καταλαβαίνω και αυτούς που σκεφτόντουσαν γιατί είναι αυτό το υλικό έτσι και γιατί είναι αυτό το φως έτσι. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Στο The Voice πώς σου φαίνεται η Δέσποινα? Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ είναι πολύ υποστηρικτική με τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι δίκαιη στην κρίση τη, επιχειρηματολογεί σωστά. Και ακόμα και όταν λέω δίκαιη, εννοώ ότι έχει τύχει ας πούμε, να παραξενευτώ με μια επιλογή τη, αλλά πάντοτε με έπιθε. Μου εξηγούσε για ποιο τρόπο επέλεξε κάτι. Θεωρείς και ότι... Το χρειάζομαι σαν τηλεθετή σε αυτό. Θεωρεί ότι. τη έκανε καλό τελικά η απόφαση τη να μην συνεργαστεί με τον Νότι Φαγκένακη. Νομίζω ότι το ξέρει ήδη ίδια αυτό. Πιστεύω πω ναι, αλλά δεν θα ήθελα να συζητήσω περισσότερο γι' αυτό. Έχω πει την άποψή μου. Ε, νομίζω πω ναι. Ναι. ναι ε, είσαι άνθρωπο που λε την άποψή σου, δηλαδή, σε είδα, νομίζω να κάνω λάθο, στο Λιάνκα και στη Φέρη, ναι. που είχε πει την άποψή σου για, την... ναι. για τον Νότιο για τι δικέ του απόψει που ναι. εκφράζει ναι. και για τη Χρυσή Αυγή. Και μετά μου κάνει εντύπωση που, ξέρει τώρα με τα Facebook και τα Twitter. που... Βλέπει, είπε αυτό ή έκανε εκείνο. Που αν κατάλαβα καλά, θύμωσε με μια παρερμηνία μια δήλωση σου σχετικά με το σεβασμό. Ναι, μετανάστες. είναι φοβερό αυτό που γίνεται με τα Facebook και με τα Twitter, όπω λες, γιατί πραγματικά πήραν μια φράση και την έκοψαν στη μέση. Και μια φράση ήταν από την ίδια συνέντευξη. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Ε... Αλλιώνοντα τελείω και το αυτό που είπα και την ιδεολογία μου, και, και είναι λίγο και χαρακτηριστικό το, το πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό στι μέρε μα. Πώ ένα άνθρωπο, αν θέλει, μπορεί να στο κάνει αυτό. Βέβαια θέλω να σου πω ότι αυτό που μου συνέβη, δηλαδή για να σου το πω, είναι σαν να πω εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην Αγγλία οδικό, μόνο με αεροπλάνο έχω πάει. Και να πάρει, να το κόψει και να πει δεν έχω πάει ποτέ στην Αγγλία και να κρατήσει αυτό σαν δήλωση. Κατάλαβε, μιλάμε για τόσο άσχετο αυτό το πράγμα. Ε, με ενέπνευσε αυτό το οποίο μου συνέβη, θέλω να σου πω, και έχω σκοπό να το γράψω κιόλα, δηλαδή και στο, στο... στο σενάριό μου αυτό το πράγμα. Ε, αυτό το οποίο πιστεύω πάρα πολύ απλά είναι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι του ίδιου Θεού, όλοι είμαστε ίσοι, όλοι έχουμε μία ζωή. Αυτό είναι. Μία ζωή έχει ο καθένα μα. Δεν έχει να κάνει το ποιο είναι το χρώμα μα και από ποια χώρα προερχόμαστε. Αυτή είναι η δικιά μου η ιδεολογία. Ξέρω ότι ζούμε σε έναν, σε έναν κόσμο που δυστυχώ δεν αναγνωρίζει αυτήν την, την ισότητα, αλλά ο Θεό, τουλάχιστον στον οποίο εγώ πιστεύω, μα το έχει πει πολύ ξεκάθαρα ότι είμαστε ίσοι. Και πιστεύω ότι η χώρα μας, η χώρα μου, έχει να αντιμετωπίσει ένα θέμα, είναι αυτό το θέμα της μετανάστευσης και πρέπει να το αντιμετωπίσει σωστά, πρέπει να το αντιμετωπίσει με σεβασμό, με φροντίδα, με στοργή απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι η λύση να τους αφήνουμε απροστάτευτους να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας και να είναι εκτεθειμένοι σε 800 κινδύνους, και να ε, από ένα σημείο και μετά να, να, να τους συμπεριφερόμαστε σαν ανθρώπους κατώτερους. Mm. Όχι από ένα σημείο και μετά. Αυτό είπα πολύ απλά, ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι, αυτού του είδους η, δεν είναι αυτή η αντιμετώπιση που έχουμε σαν κοινωνία η λύση. Απέναντι σε αυτή τη μετανάστευση, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η ελληνική πολιτεία, διαφώνησα. Ε, μου είπε πριν για την ανθρωποφαγία στην τηλεόραση. Ο ένα λέει: Ξέρω, εγώ δεν μου αρέσει ο Καμποτζήτη, γι' αυτό. Θέλω να ε... πιστεύω ότι είναι κατανοητό αυτό που είπε ναι. καταρχήν πριν και θέλω να εύχομαι ότι δεν θα το κόψει κάποιο τιμέ. Ωραία. Πα λοιπόν σε μια εκπομπή και σε ρωτάνε κάποια πράγματα. Ε, σκέφτεσαι εκεί την ώρα, ε, μήπω ε, δεν πω ή μήπω απαντήσω δημοσιοσχετίστηκα για να μην μπλέξω ή να μην γράφουν ή να μην λένε για μένα. Ε, και να είσαι έτσι πιο. Ναι, ποιος. το έχω κάνει. Ναι. Όχι επειδή φοβάμαι να πω τη γνώμη μου, να σου το πω πολύ απλά, αλλά γιατί δεν εμπιστεύομαι καθόλου πολλού ανθρώπου σε αυτό το χώρο. Και όχι μόνο σε αυτό το χώρο. δεν εμπιστεύομαι... Νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα μετά και από αυτό που ανέφερε ναι, σε περιστατικό, να μην εμπιστεύομαι και κανέναν ο οποίο είναι στο Facebook και στο Twitter και που κόβει και ράβει δηλώσει. Α... Αυτό όμω τι σημαίνει ότι δεν θα λε τη γνώμη σου σε συνεντεύξει σου. Στην τελική ανάλυση τι λέω. Απλώ έχω μάθει να μην επενδύω σε όλου του ανθρώπου, να επενδύω σε λίγου ανθρώπου. Τώρα, όταν μπορώ να αποφύγω κάτι, ναι, το αποφεύγω. Α πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα. Εσύ α πούμε σε μία παράσταση mm. που ο σκηνοθέτη ή ένα από του συμπροταγωνιστέ θα δήλωνε ξεκάθαρα την προτίμησή του στη Χρυσή Αυγή. Mm. Θα αποχωρούσε. Θεωρεί ότι θα. Ήταν κάτι που θα σε παίρνει και εσένα, ας πούμε, μαζί. Δεν νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσω ποτέ αυτό, θέλω να σου πω. Δεν ξέρεις ποτέ από πού σου έρχεται. Ε, δεν νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσω ποτέ αυτό. Αλλιώς. Δεν θα το αντιμετωπίσω. Είμαι σίγουρος ότι από δεν θα σου, το αντιμετωπίσω. Από mm. Θα σκεφτώσουν να, να υιοθετήσει ένα παιδί όπως έκανε ο Φώτης που είστε μαζί στον Πρισίλα πρόσφατα. Δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ για, για το Φώτη γιατί βλέπω και πόσο καλός πατέρας είναι και πόσο ευτυχισμένος είναι. Αλλά νομίζω ότι όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο και σε κάποιο χρόνο και, και, και... τώρα δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε, σκέφτομαι να σου πω την αλήθεια. Οπότε φανταστώ ότι θύμωσες για να πάμε πάλι στην ανθρωποφαγία της τηλεόρασης με διάφορα που ακούστηκαν σε αυτή την περίπτωση. Ε, α, τα έχω συνηθίσει αυτά, πραγματικά. Δεν έχω, πολλές, δεν έχω υψηλές απαιτήσει από τους ανθρώπους. <laughs> ναι. ε, δεν χρειάζεται ούτε να απαντάμε σε όλα, ούτε να θυμώνουμε με όλα, νομίζω. Και δεν είναι και ευθύνη κανενό. Σίγουρα δεν αισθάνομαι ότι είναι δικιά μου ευθύνη. Να πω στον άλλον πώ πρέπει να σκέφτεται και πώ πρέπει να αντιμετωπίζει του άλλου ανθρώπου. Ο καθένα σε αυτή τη ζωή θα πάει μέχρι εκεί που μπορεί να τον πάει το μυαλό του και η καρδιά του. Παραπέρα δεν μπορεί να πάει. Όσο και να τον τραβήξω εγώ, όσο και να τον σπρώξω, όσο και να του πω ότι εκείνη το παραπέρα, πιο πολύ δεν θα πάει. Αν δεν το αποφασίσει ο ίδιος. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί. Δεν μπορεί, θα πει ο καθένας ό,τι θέλει. Μακάρι άλλωστε να το είχαμε υπόψη μας αυτό στην Ελλάδα, ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό νομίζω δεν μας το έχει εξηγήσει κανένας. Νομίζω δεν μας έχει εξηγήσει γενικότερα στη χώρα μας, τις υποχρεώσεις μας. Γνωρίζουμε μόνο τα δικαίωματά μας. Το τι απαγορεύεται δεν το ξέρουμε. Θεωρούμε ότι ε, μπορεί να πει ό,τι θε για τον οποιονδήποτε. Θεωρούμε ότι ε, μπορεί να φάσει λεφτά από την εφορία. Όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι δικαιώματά μα. Λοιπόν, δεν έχω θυμώσει και δεν έχω συγχυστεί με κανέναν. Για μένα το σημαντικό είναι ότι ο συνεργάτη μου είναι ευτυχισμένο ε, με αυτή την επιλογή. Ο συνεργάτη και φίλο μου. Αυτό με αφορά. Τώρα το τι πιστεύει ο καθένα είναι. Τόσο τον πάει το κεφάλι του, μέχρι εκεί θα πάει και ο ίδιο. Έχει μείνει απλήρωτο από δουλειέ. Δεν σκεφτώ. Mm. Όχι, από την τηλεόραση, όχι. Έχω πάει σε πολλέ δουλειέ με επιλογή να είμαι. Με... Πώ το λένε, να μην... να μην πληρωθώ να κάνω κάτι δωρεάν και τι δύο χρονιέ στην Eurovision το έκανα αυτό. Έχω μείνει απλήρωτο από δουλειά, όχι, δεν μου έχει συμβεί. Α, δεν πληρώθηκε για την Eurovision φέτο και πέρυσι. Όχι. Το 2006 ήταν τα καλά χρόνια. Το 2006 πληρώθηκα. Δεν πληρώθηκα. Α, πότε έκανα. Ξανά έκανα. Όταν έκανα τα κείμενα και το κόνσεπτ στην βραδιά που είχε παρουσιάσει η Μπέτη και η Μαρτίλδη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν Πολύ είχα πληρωθεί επίση. Εκεί έμεινα πλήρωτος. Ε, γιατί έγιναν όλες οι αλλαγέ με την έρτη και με αυτά και... Δεν πειράζει, όμως. Φ... Καλή Φ... μόνο. Γιώργο μου πριν ε, μερικά χρόνια. Όχι, το προηγούμενο καλοκαίρι. Πήρε στο αυτοκινήτο. Και πήγε με το αυτοκίνητο 23 χώρε. Ναι, 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 ναι. πήγες στη Φιλανδία, ανέβηκα με από την Ανατολική Ευρώπη ναι, και κατέβηκα. Με ναι. πολύ ωραία εμπειρία. Καλά, πώ το αποφάσισε αυτό. Ε... Δεν φοβόσουν, να πούμε, του δρόμου. Φοβήθηκα. Το... Πριν ξεκινήσω, φοβόμουν. Μετά. Ναι. Όχι, από τη στιγμή που ξεκίνησα. Όχι. Πε μου, λίγο αυτό το road trip, πώ ήταν. Δηλαδή, πήγε μέσα από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Ναι, ξεκίνησα. Έμεινε το πρώτο βράδυ στο Βελιγράδι, μετά στη Βουδαπέστη, μετά στην Κρακοβία της Πολωνίας. Τα έχεις κανονίσει από πριν ή έφτανες και. Κάποια ναι και κάποια ναι. άλλα στην πορεία. Ναι. Μετά στη Λιθουανία, στη Λετωνία, στη στην Εσθονία και μετά πήρε το πλοίο και πέρασα απέναντι στη Φιλανδία που ήταν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και παρακολούθησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και ναι. μετά κατέβηκα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Τα ταξίδια μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο... Το μυαλό σου επίση ανοίγει με τα ταξίδια, γιατί βλέπεις διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές νοοτροπίες. Μακάρι να μπορούσαν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί τότε πραγματικά θα καταλαβαίνανε και θα διορθώναμε και κάποια πράγματα που κάποια κακό σκήμενα στην Ελλάδα και ίσως και στην Κύπρο δεν γνωρίζω. Μόνο σου πήγες. Ανέβηκα μόνο μου και επέστρεψα με φίλου μου. Ήταν ο Μιχάλη Ομαρίνο, ο, Μαρίνος, ο οποίο ήρθε στο Ελσίνκι και πάνε μαζί τη διαδρομή μέχρι την Κοπεχάγη. Το καλύτερος μου φίλος και ο καλύτερο μου φίλο και συγκάτοικο μου στη Θεσσαλονίκη στα δυτικά μα χρόνια, ο Γιώργο, ήρθε στη Στοκχόλμη και κα... κάναμε όλη τη διαδρομή μετά μαζί. Τι σου μαθαίνει αυτή η εμπειρία, είδε αντοχέ που δεν ήξερες ότι έχει, α πούμε. Ναι, σίγουρα. Είδα ανθρώπου να αγαπάνε επίση τη χώρα του, να την προσέχουν, mm -hmm. ε, να είναι επιθαρχημένοι, Είδα πολλά τέτοια πράγματα. Είδα ότι έχουμε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, αλλά δεν νοιαζόμαστε γι' αυτήν. Γιατί είδα πολλέ χώρε. Και είδα και κάστρα και παλάτια και δεν ξέρω τι, και λίμνε. Πολύ όμορφα πράγματα. Σαν την ομορφιά του Αιγαίου και τη Ελλάδα δεν είδα. Και δεν το λέω για να μα χρυσώσει το χάπι. Λέω γιατί αυτή να. είναι η αλήθεια. Τη φυσική ομορφιά τη δικιά μα δεν την είδα. Είδα όμως ανθρώπους να είναι πολύ πιο ε, τακτοποιημένοι, δεν ξέρω πώς να το πω, ε, να ζουν με πολύ υψηλότερο βιωτικό επίπεδο μάλλον από μας, Γιατί πολύ απλά επένδυσαν στη χώρα τους, δεν έπεσε ο ένας να φάει τον άλλον, νοιάστηκαν τη χώρα τους, νοιάζονται το γειτονά τους όσο νοιάζονται και τον εαυτό τους. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Στι μοναχικέ σου φάσει, πώ λειτουργεί, Προτιμά να κλείνει στο σπίτι, να κλείνει τηλέφωνα, ή θέλει να εξωτερικεύει αυτό που ζει. όχι και τα δύο. Έχει εξαφανιστεί, α πούμε. Κοίταξε, ακόμα και αυτό το ταξίδι ήταν μια μικρή εξαφάνιση. Δηλαδή, μου άρεσε που δεν είχα πολλέ πολλές-πολλές επαφέ. Μου αρέσει. Εγώ καλά που μπορώ να περάσω τη μοναξιά μου. Ή μάλλον όχι καλά. Δεν τη φοβάμαι τόσο. Μπορώ να προσαρμοστώ σε αυτήν. Καμιά φορά και την επιλέγω για να έχω την ησυχία μου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είσαι από του ανθρώπου που δεν μπορούν να πάνε για φαγητό μόνοι του ή στο σινεμά μόνοι του. Μπορώ να, να πας... πάω και για φαγητό μόνο μου και στο σινεμά μπορώ να πάω μόνο μου. Αυτά μπορώ να τα κάνω. Την ψευτιά και την έλλειψη ειλικρίνε δεν μπορώ να κάνω. Δι... Στη διθενιά υποφέρω. Μπορώ να πάω να φάω μόνο μου ωραιότατα και θα περάσω και πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πάω α πούμε με άλλα 20 άτομα που ο ένας την προηγούμενη μέρα έχει κράξει, έχει βρήσει τον άλλον και μετά πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να λέμε πόσο συμπαθιόμαστε. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Εκεί βγάζω σπηριά. Το να πάω μόνο μου και να φάω μια μπριζόλα δεν μου είναι καθόλου δυσάρεστο. Πολύ ευχάριστο μου είναι. Στο άλλο, στο άλλο, υποφέρω. Δεν περνάω καθόλου καλά στο άλλο. Δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Δεν πιεστήκε ποτέ να κάνει διθενιά ή. Ναι, ναι, έκανα. Κάποτε έκανα κι εγώ αναγκαστικά. Μα Κάπου που χτίζει και από κάτι για να σταματήσει πια να το, το ζει. Το είδα, είδα πώ είναι, είδα ότι είναι ξένο προ το χαρακτήρα μου, είδα ότι δεν μπορώ να το κάνω τώρα πια. Κάποτε μπορεί και να μπορούσα, κάποτε μπορεί και οι απαιτήσει και από του άλλου και από τον εαυτό μου να ήταν διαφορετικέ. Τώρα δεν είναι. Είναι υψηλότερε απαιτήσει που έχω από του άλλου, υψηλότερε οι απαιτήσει που έχω και από τον εαυτό μου. Δεν με έχω για να είμαι σε τραπέζι με. Ε, ανθρώπους που είναι ανηλικρινείς και που είναι λίγο δίθεν και που δεν είναι και πολύ έντιμοι και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν με έχω για εκεί, με έχω για άλλου είδους συγκεντρώσεις και συζητήσει. Πότε... Οπότε δεν μπορώ να το κάνω πια. Πότε χάνεις το χαμόγελό σου? Όταν κάποιο με αδικεί, χάνει το χαμόγελό μου. Όταν... Ακόμα και αυτό βέβαια έχω μάθει να το αντιμετωπίζω. Όταν κάποιο δεν. Ε, ε, έχω και ένα, είμαι λίγο και του παιδιού του κακομαθημένου. Καμιά φορά, και όταν ο άλλο δεν με προσέχει όπω θα ήθελα. Έτσι, όπω παθιάζεσαι με αυτά που σου αρέσουν, ε, το ίδιο σου έχει συμβεί ή συμβαίνει και όταν ρωτεύεσαι, ή είσαι πιο αποστασιοποιημένο. Όχι, όχι, δεν είμαι αποστασιοποιημένο καθόλου. Άμα είσαι αποστασιοποιημένο, πάει επειδή δεν είσαι ερωτευμένο. Ναι, πε ότι έχει να παραδώσει επεισόδιο. Ναι αύριο. Ναι. Ε, αλλά πρέπει να δείξει και τη σημασία και την προσοχή. Ναι, το δεύτερο ε, θα κάνουμε, τώρα το <laughs> θα... <laughs> <laughs> Πάει το επεισόδιο. Και όταν αρχίσουν τα τηλέφωνα από το κανάλι, κάτσε τι να κάνουμε. Έχει. Δηλαδή, είχε ποτέ έτσι κόστο λόγω. Νομίζω ναι, ναι. Σχέσης. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ε, είσαι άνθρωπο. Το... Λόγω, λόγω, λόγω πολύ δυνατού έρωτα. Μετά, όσα, όταν είσαι σε μία σχέση, εντάξει, μαθαίνει λίγο και τα ζυγίζει. Ναι. Είναι λίγο η σχέση, πώ το λένε, είναι η καθημερινότητά σου πια. Μαθαίνει να ζει με αυτήν. Αλλά όταν ναι, σου έρχεται το έρωτα κατά κούτελα, δεν μπορώ να υπολογίζω τώρα επεισόδια και προθεσμίε και κανάλι και στούδιο. Είσαι λιοντάρι. Ναι. Ε, τα οποία υποθέτω είναι να αρχίσει και θέλουν ναι. το πάνω χέρι στι σχέσει. Ναι. Ισχύει αυτό στην περίπτωσή σου. Νομίζω, νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι. Τον... Δεν είναι πολύ καλό. Ε, μπορεί να είναι και καλό γιατί τα χρειάζεται και μια. Πώ να το πω, κάποιο λίγο να είναι καθοδηγητή σε μια σχέση. Είναι εγωιτευτικό ούτω ή άλλω να έχει κάποιο ισχυρή προσωπικότητα. Απλώ καμιά φορά είναι κουραστικό και για του δύο. Ξέρω και λιοντάρια που όταν α, α, πάει ο άλλο να πάρει το πάνω χέρι. Ξενερώνουν, γιατί θέλουν το πάνω χέρι, τέλος. Ναι, πιθανόν. Να είμαι έτσι, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει πολύ. Ε... Δεν έχει τολμήσει να πάρει κανεί πάρο... το πάνω χέρι. να δω πώς είναι. Είσαι των σχέσεων γενικά ή... Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο. Πιστεύω ε... ότι είναι πολύ ωραίο γενικότερα ε, να μοιράζονται οι άνθρωποι τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, τα όνειρά τους πιστεύω στις σχέσεις και θα σου πω ότι είμαι πολύ των σχέσεων όχι μόνο των ερωτικών σχέσεων αλλά και των φιλικών σχέσεων. Δηλαδή μου είναι απαραίτητο και η φιλική μου σχέση να είναι ε, έντονη, να είναι ειλικρινής, να είναι βαθιά. Και ισοβαρής και ισομερής, δηλαδή ό,τι δίνεις εσύ να δίνει και ο άλλος. Εσύ είσαι ναι, ναι αυτό αμαλή. δεν μετριέται πολλέ φορέ και είναι φορέ που. Όχι, μετριέται. Διότι αν σε πάρει ο άλλο και σου πει 10 φορέ, σε χρειάζομαι και είσαι και τι 10 φορέ. Ναι, πει. αυτό εντάξει. Και okay, πάρει yeah. εσύ μια φορά και δεν σου απαντήσει καν ή σου πει Αχ, δεν μπορώ. Ξέρω ναι, εγώ. ναι, 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 κατάλαβα τι λε. Ναι. ναι. πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχει μια ισότητα. Χωρί όμω να είμαστε και. Με το, το, λένε, με το μικροσκόπιο να oh. μετρήσουμε oh. ακριβώς πόσα γραμμάρια το ένα και πόσο άλλο. <laughs> ε, η πρώτη σου σχέση έτσι που ανοίχτηκε, σε βοήθησε ε, στην μοναχικότητά σου. Γιατί το λέω, Διότι ε, διαβάζοντα για σένα, βλέπω ότι ήσουν ένα μοναχικό παιδί. Ναι. Που αντί να παίζει έξω, έβλεπε τηλεόραση, έβλεπε βίντεο. Ε, και γενικά ήσουν κλειστό χαρακτήρα. Ναι. Ε, πώς άνοιξε, Νομίζω ότι πριν κάνω σχέση συνέβη αυτό. Γιατί νομίζω ότι η πρώτη μου σχέση έγινε όταν ήμουν ο φοιτητή τη Θεσσαλονίκη στα 19. Θεωρώ ότι εγώ, σαν χαρακτήρα, άρχισα να εκδηλώνομαι και να γίνομαι εξωστρεφή από τα 18. Από όταν πέρασα δηλαδή στο Πανεπιστήμιο και πήγα στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησα να ζω μακριά από το σπίτι μου. Ε, δεν έπαιξε δηλαδή ρόλο τελικά κάποια σχέση σε αυτό. Εγώ ίδιο το, το έκανα. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το ότι έφυγα από το σπίτι μου, ότι έφυγα από τη μικρή πόλη στην οποία ζούσα. Πήγα σε μια μεγαλύτερη πόλη, ήταν ανοιχτά τα μάτια μου, τα αυτιά μου, το μυαλό μου, η καρδιά μου. Ε, γιατί πρέπει και να θες και να ανοίξει και να γίνεις εξωστρεφής και να προχωρήσεις και να πας παραπέρα και με την καρδιά σου και με το μυαλό σου. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα. Είμαι άνθρωπος που προσαρμόζεται σε αλλαγέ, που δεν το φοβίζουν οι αλλαγέ. Ε, που είμαι διατεθειμένος να αλλάξω αυτό το οποίο... Αυτό το οποίο μάλλον αποτελούσε τη συνήθειά μου που έχω ζήσει. Δηλαδή, είναι άλλοι άνθρωποι που όχι, έτσι όπως τους τα έχει πει από το σπίτι τους και έτσι, έτσι όπως έχουν φύγει, έτσι μένουν μια ζωή. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος αλλάζει, η κοινωνία αλλάζει, εμείς καλούμαστε να αλλάξουμε επίση. Φαντάστηκε ποτέ... Οπότε από μόνος μου άλλαξα, ναι. Μάλλον σκέφτηκες ποτέ τα τελευταία χρόνια, πώ θα ήταν η ζωή σου, αν ήσουν δικηγόρος τελικά. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Έχω σκεφτεί ποτέ. Νομίζω ότι θα περνούσα λίγο δύσκολα σε αυτή τη δουλειά. Έχει απογοητευτεί από ανθρώπου, του οποίου ανοίχτηκε ή έδωσε πράγματα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όμω. Ναι. Όμω και αυτό ακόμα δεν πρέπει να το φέρω και σαν βάρο ή να έχω και κανένα ιδιαίτερο παράπονο. Έτσι αισθάνομαι. Πώς... Μπορεί δηλαδή να έχει υπάρξει περίοδο που να ήμουν παραπονιάρη ω προ αυτό. Νομίζω δεν είμαι πια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψε, Για να σκεφτώ. <χω> Κλασική συχνά γενικά, ή... Είναι... Όχι πολύ. Όχι πολύ. Δεν κλαίω πολύ συχνά. Ε, μια φορά που έκλαψα πολύ ήταν όταν αποχαιρετήσαμε την Ειρήνη Κουμαριανού. Εκείνη ήταν μια φορά που έκλαψα πολύ. Α, ναι. Το οποίο ήταν σχετικά πρόσφατα. Ήταν τον Ιανουάριο του 2013. Ναι. Ναι. Ήταν εξαφνικό για σένα ή είχες προετοιμαστεί, δηλαδή... Είχε ενημερωθεί από πριν. Ναι, όχι, ναι, το ξέραμε. Είχε μπει στο νοσοκομείο. Πρόκειται να κάνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση και μετά έπρεπε και από αυτή τη δύσκολη που την έκανε και άντεξε στην επέμβαση. Αλλά μετά και η αποθεραπεία ήταν κάτι πολύ δύσκολο και αυτό τελικά εκεί ήταν, ήταν αδύναμο ο οργανισμό για να το αντιμετωπίσει. Την αγαπάω πάρα πολύ και αυτή με αγαπάει πάρα πολύ. Αν με ρωτά λοιπόν αν έχω παράπονο από του ανθρώπου, δεν έχω κανένα παράπονο από αυτήν. Ποτέ δεν είχα. Και μ' αρέσει να τη σκέφτομαι, μ' αρέσει να μ, θυμάμαι στιγμές που πέρασα μαζί της. Με χαλαρώνει, με ηρεμεί πολύ. Από τότε που έφυγε κάνω πολύ παρέα με την αγαπημένη της κόρη την Τατιάνα και έχουμε γίνει πολύ φίλοι. Και νομίζω ότι άρα θα μας βλέπει και η Ειρήνη από ψηλά και θα μας καμαρώνει. Είδες τελικά, είναι απίστευτο, που η τέχνη, Α, μάλλον η ζωή, μιμητείτε την τέχνη. Γιατί και στο έργο και στη σειρά και στο παραπέντε που ήταν η γιαγιά σου, την αποχαιρέτησε και εκεί σε ένα πολύ συγκινητικό επεισόδιο. Ναι. Ξέρει τι γίνεται, Είναι ότι. Είναι αυτό που σου είπα κιόλα για αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ αληθινό αυτό που ζούσαμε ούτω ή άλλω. Και εδώ λοιπόν είχε φτιαχτεί μια πολύ αληθινή. Σχέση. Καθόλου δίθεν, καθόλου ψεύτικη, καθόλου δημοσιοσχετίστικη. Και είναι αυτό το οποίο θέλω και από τη ζωή μου να έχω. Να έχω αληθινές σχέσεις με τους ανθρώπους. Και αγαπηθήκαμε πάρα πολύ, πραγματικά. Ε, γιατί άνθρωποι είμαστε στο τέλος της μέρας. Ε, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, για, την... και για τους μετανάστες, για τους Έλληνες, για τους ξένους, για τους λευκούς, για τους ε, μαύρους, για όλα αυτά. Άνθρωποι είμαστε σχέσει ανάμεσα σε ανθρώπου είναι. Και είναι και αυτό που θα πω και για το Πρεσίλα, γιατί με ρωτάνε τι είναι, είναι τρακουίν, είναι γυναίκε, είναι. Τι είναι, είναι άνθρωποι. Στο τέλο τη παράσταση αυτό πρέπει να έχει λάβει. Ότι είναι ιστορία τριών ανθρώπων και να μην σε νοιάζει. Ποιο είναι τι, τι είναι τι, τι επέλεξε να κάνει. Τη Γουμαριανού, την είχε βρει, σε είχε βρει, πώ είχε γίνει. Είχε έρθει. την είχαν προτείνει. Είχε έρθει για να κάνει ένα guest στι Σαββατογεννημένε από το στούντιο Άτα τότε, υπήρχε το στούντιο Άτα και είχε κάνει ένα γκέσι Σαββατογεννημένα σε τρία επεισόδια και είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Όταν έγραψα λοιπόν το παραπέντε, ήταν ο μόνο ρόλο για τον οποίο δεν... δεν. συζητήσαμε ποτέ ποια θα παίξει. Είπε, θέλω αυτήν. Δεν το είπα εγώ. Το θεώρησαν όλοι δεδομένο. Εγώ, σκηνοθέτη ο Αντώνη Αγγελόπουλο, διαβάζοντα δηλαδή. Δεν Νομίζω ότι έδωσε το κείμενο στον Αντώνη, το διάβασε. Λέει, εδώ λέει η Σοφία η κυρία Ερήνη. Α, ε, λέω ναι. Το <laughs> τόσο δεν έγινε κάποια συζήτηση. Σε όλου του άλλου ρόλου λέγαμε ότι. Αυτό, ακόμα και για το δικό μου και για τον Αργύρι, σκεφτόμασταν το. Μήπω κάποιο άλλο να παίξει το φώτι, Μήπω να, να παίζει εγώ το φώτι ο στο Σπύρο και αυτό. Έχει γίνει συζήτηση και γι' αυτό. Να. Για το ρόλο τη γιαγιά δεν έγινε ποτέ καμία συζήτηση. Το θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα είναι η ειρήνη. Η σχέση με την Εφή Παπαθεοδόρου τη Θεοπούλα είναι παρόμοια. Η, η δικιά μου, ναι, ναι. Ε, τη συμπαθώ πολύ και την αγαπώ και η ίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς με την Ειρήνη ήταν άλλο το δέση ε, Με τις βιολογικές σου γιαγιάδες είχες αυτή τη σχέση. Ε, την μία, τη γιαγιά μου, δεν την έζησα τόσο πολύ. Γιατί έφυγε ε, όταν ήμουνα το πρώτο χρόνο στο γυμνάσιο, νομίζω. Ε, με την άλλη, ναι, την αγαπούσα πολύ. Ε, φύγε όταν είχα, είχα περάσει ήδη στο πανεπιστήμιο, ναι. Απλώ εκείνη αγαπούσε πιο πολύ τον ξάδερφό μου, γιατί είχανε μαλο... μεγαλώσει, συγγνώμη. είχε μεγαλώσει ο ξάδερφό μαζί τη. Ενώ εγώ ήμουν το εγγόνι το οποίο πήγαινε μία φορά στι 15, μία φορά το μήνα και την έβλεπε. Τον ξάδερφό μου τον αγαπούσε πάρα πολύ, του είχε τεράστια δυναμία. Και ίσω γι' αυτό έγραψε αυτό το ρόλο. Ήθελα να έχω μία γιαγιά η οποία να έχει μόνο εμένα, να μην, έχει... να μην υπάρχει κανένα άλλο στην οικογένεια, για να με αγαπάει πάρα πολύ. Γι' αυτό έγραψα αυτό το ρόλο. Γιώργο μου, πού θα ήθελες, πού μάλλον, και πώς θα ήθελες να γεράσεις. Στην Αίγινα. Α, γιατί όχι. Ωραία, θα ήτανε. Στην Αίγινα, να πούμε, γιατί έχεις το... Έχω το σπίτι εκεί, ναι. Θα ήθελα να κάθε καλοκαίρι την τι... Τεβιλία και Νεβέζου. Ναι. Και διαβάζετε. Ξέρω τι βιβλίο διαβάζατε. το 만... πέρα, το περασμένο καλοκαίρι. Είδε. Μην το πει. Μου το ξέρει καταρχήν. Όλα τα ξέρω. Και φέτο θα τα διαβάσουμε. Θα σου φέρω ένα DVD δώρο από την εκπομπή, από παλαιότερη εκπομπή φέτο. Οκ, το υπόσχεσαι. Εντάξει. Θα ήθελα, ναι, κάπου εκεί. Και με φίλου. Ωραία θα ήταν. Να είμαι χαρούμενος, να είμαι ευτυχισμένο, να είμαι υγιής. Να έχω λίγα μαλλιά θα ήθελα Επίση. Μια χαρά τα μαλλιά σου. <laughs> ναι, αλλά όταν μεγαλώσω πολύ δεν ξέρουμε. Ε, ναι, θα ήθελα κάπως έτσι, ήσυχα, Χωρί πολλούς πολλούς προβληματισμούς και χωρίς στεναχώριας. Εγώ πάντω ελπίζω να μα δώσει πολλέ σειρέ και, okay. και ταινίε. Δεν ξέρω, ταινία το έχει σκεφτεί. Βέβαια, μάλιστα αυτό που γράφω τώρα στην ουσία. Εμ, είχε ξεκινήσει σαν κινηματογραφικό σενάριο και η βάση αυτού του κινηματογραφικού σενάριου τελικά θα γίνει εμ, τηλεοπτική σειρά. Ε, η, ται η ταινία είναι κάτι το οποίο πάντοτε σκέφτομαι πάρα πολύ και. Ναι, νομίζω ότι πρέπει και να το, το κάνω. Το άφησα λίγο πίσω τώρα αποφάσισα μάλλον να κάνω αυτή την μετατροπή. Να φύγω από τον κινηματογράφο και να ξαναγυρίσω στην τηλεόραση. Να τριτώσει το καλό, να τριτώσει το κακό, δεν ξέρω. Όπω θέλετε, πάρτε το. Αν το καλό Με... θέλω να πιστεύω. Κι εγώ. Γιώργο, μα ευχαριστώ πάρα πολύ για εγώ... το απόψηνό μα τέτα τέτ. Εγώ τα ε, Όσοι μα βλέπουν μπορούν να έρθουν και στην Αθήνα να δουν το «Πρισσίλα στο μπάτμιντον. Ακριβώ. Μέχρι θα είστε. Ε, Τέλο Ιουνίου, μέσα Θα δούμε, θα δούμε. Νομίζω ότι θα, θα, θα φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο. Ναι, έτσι θέλω να πιστεύω. Και φυσικά όλοι ανυπομονούμε για την καινούργια σου σειρά. Okay. Να ευχαριστήσουμε τη Μιμή Ντενήση για την παραχώρηση αυτού του υπέροχου χώρου. Σωστά. Που είναι η Δραματική Σχολή Μιμή Ντενήση στο κέντρο τη Αθήνα. Mm -hmm. Το Ξένο travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση τη απόψινής εκπομπής. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.